Η τέταρτη συμφωνία του Μπραμς είναι ένα αριστούργημα και θέλω να διηγηθώ ένα προσωπικό μου βίωμα. Είχα πάει την κόρη μου στα 13 της χρόνια στο Παλάς να αρχίσει να αγαπάει αυτήν την κλασική μουσική και στο τέλος, δεν θυμάμαι γιατί, ήμουνα κάτω εγώ και αυτή κατέβαινε το τεράστιο κόκκινο σχαλί του Παλάς έχοντας ένα γύψο στο γόνατο. Εγώ περίμενα ότι όσοι την κοιτάγανε με περιέργεια θα ένιωθαν κάποιο ίκτο, το κακόμοιρο το κορίτσι κατεβαίνει τις σκάλες, δεν έχει εδώ ένα σανσέρ το θέατρο κτλ. Αλλά είδα στα μάτια των φιλόμουσων που ήταν δίπλα μου ένα θαυμασμό, σαν να λέγανε «Να, το κοριτσάκι αυτό ήρθε παρά το γύψο του να ακούσει τον Μπραμς». Και ήταν ένα πολύ ωραίο βίωμα. Ο Φουρτ Βέγγλερ είναι γνωστό ότι κουνιόταν ολόκληρος, όπως κάθε μαέστρος έχει τον τρόπο του να διευθύνει βέβαια, αλλά είναι ενδιαφέρον αυτό το ότι εκείνη το ακόμα και με το πρόσωπό του, το σαγόνι του, όλο του το σώμα σαν φίδι συστρεφότανε. Και βάλαμε αυτό το κομματάκι από το Λονδίνο του 1948.